είμαστε στη μέρη.
Και ξεκινάμε τώρα το αρχικό πρόγραμμα της θετικής γωνιάς, της κορφής της πίτας μας. Παρακαλώ, κορίτσια. Για την τόσο κοπιαστική και χρονοβόρα διαδικασία για τη δημιουργία του κάθε διαφορετικού λευκώματος. Για το 2019, όπως τα είδατε, είπαμε να κάνουμε ένα εντελώς διαφορετικό ημερολόγιο, διακοσμητικό, με την ποντιακή ζυγιά, όπως λένε οι μουσικοί, τα βασικά, δηλαδή παραδοσιακά ποντιακά όργανα, μία ξύλινη λύρα, χειροποίητη και ένα νταούλι. Μέσα στο 2018 είχαμε μαζικοποίηση των χορευτικών μας τμήματων, των αρχαρίων, των προχωρημένων, των παιδιών, εμπλουτίσαμε την ηματιοθήκη μας, αλλά και τη δανειστική βιβλιοθήκη μας. Δημιουργήσαμε ομάδα ραπτικής με την αφιλοκερδή προσφορά της Δέσποινας Φωτιάδου, εκλεκτού μέλους μας, και λειτουργήσαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά την ομάδα νους, δημιουργίας και έμπνευσης με την επίσης αφιλοκερδή προσφορά του μέλους μας Γιώργου Χρυσοκοίδου. Στην ομάδα αυτή μαθαίνουμε να αξιοποιούμε τις δυνατότητες του νου μας, να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, να εκτιμάμε τα απλά πράγματα της ζωής, να είμαστε πιο αισιόδοξοι τελικά. Επίσης, συνεχίζουμε τις δράσεις της ομάδας μας ιστορίας τέχνης με επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, παρακολούθηση σημαντικών θεατρικών παραστάσεων με τη συνοδεία της δασκάλας μας και μέλους μας της κυρίας Ελένης Λαζαρίδου, με την οποία θα επισκεφτούμε την ερχόμενη Κυριακή το πρωί, μάλιστα, την έκθεση αφιέρωμα στο σπουδαίο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Η χρονιά αυτή είχε μεγάλη συμμετοχή της νεολαίας μας, με μεγάλη μας χαρά. 4 νέα μέλη στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, πόθος μας διακαεί εδώ και πολλά χρόνια. Η νεολαία μας, με τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία που διαθέτει, αναδιοργανώνει όλους τους τομείς των δράσεών μας μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Γι' αυτό, αν κάποιοι δεν πήρατε τα τελευταία μας mail, παρακαλούμε να μας στείλετε ένα mail με το όνομά σας. Η νεολαία μας επίσης διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρωτοχρονιάτικο παραδοσιακό ποντιακό γλέντι στον Άγιο Δημήτριο, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μέσα στο 2018 πραγματοποίησαμε διήμερες εξορμήσεις στον Βόρο, στην Αρκαδία, πάντα συνδυάζοντας γνωριμία με τοπικούς συλλόγους, Σύλλογο Γυναικών Πόρου, Σύλλογο Ποντίων Αρκαδίας. Τον Απρίλιο ταξιδέψαμε στην πολύπαθη Κύπρο μας, ανακαλύπτοντας την ιστορία, τον πολιτισμό και τις πολλές ομορφιές του νησιού, αλλά γνωριστήκαμε και με τοπικό σύλλογο. Συμμετείχαμε στις πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Νέας Σμύρνης. Πρωτοστατήσαμε στη διοργάνωση του υπέροχου παραδοσιακού ανταμώματος στην Κεντρική Πλατεία. Η ενθουσιώδης ανταπόκριση των νεοσμυρνιωτών, και όχι μόνο, δείχνει πόσο αγαπάει ο κόσμος τις παραδόσεις μας. Και η Δημοτική Αρχή οφείλει να αφοκραστεί και να δώσει μεγαλύτερο μερίδιο των πολιτιστικών δρόμενων στους εθνικοτοπικούς συλλόγους, αλλά και περισσότερη αρρωγή. Ο Μάιος είναι κυρίως ο μήνας των περισσότερων εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία των προγόνων μας Ελλήνων του Πόντου. Διοργανώσαμε και πάλι μια πολύ σημαντική εκδήλωση και μνημόσυνο στην πλατεία μας, στην πλατεία γενοκτονίας ποντιακού ελληνισμού που βρίσκεται 50-100 μέτρα από εδώ. Συμμετείχαμε σε όλες τις κεντρικές εκδηλώσεις της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, σε ημερίδες, συγκεντρώσεις, δράσεις, όπως και στις αντίστοιχες εκδηλώσεις των θυμάτων του ίδιου θήτη, των φίλων μας Αρμενίων και Ασσυρίων. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γενοκτονία, από το 1919, που ξεκινάει η δεύτερη και πιο ειδεκτής φάση της,
και θα πραγματοποιηθούν πάρα πολλές δράσεις που ξεκίνησαν ήδη από την αρχή της χρονιάς. Συμμετείχαμε και ενισχύσαμε τον αγώνα, ακόμα και με την έκδοση βιβλίου για την απελευθέρωση του Ελληνοπόντιου Γιάννη Βασίλη Γιαηλελή από το αντιδημοκρατικό καθεστώς Ερντογάν, και ο αγώνας δικαιώθηκε. Μετά τη διεθνή κατακραυγή, το τουρκικό καθεστώς εξαναγκάστηκε, μετά από περίπου 1,5 χρόνο φυλάκιση σε άθλιες συνθήκες, να τον απελευθερώσει, όπως και τη σύντροφό του, την οποία είχε επίσης φυλακίσει γιατί είχε το θράσος να διαμαρτύρεται. Τον Ιούλιο συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις του Δήμου Αγίου Δημητρίου «Άστιχη Λαϊκή Παράδοση», ένας πολύ όμορφος θεσμός, παρουσιάζοντας παραδοσιακό ποντιακό γάμο με πολλά ήθη και έθιμα. Συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις πολλών δήμων, όπως του Δήμου Περιστερίου, καθώς και στις ιωνικές γιορτές του Δήμου Νέας Μύρνης τον Οκτώβριο. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Οκτώβριο πάντα έχουμε το φόβο του καιρού. Αυτή τη φορά μας έκανε τη χάρη και δεν μας τα χάλασε ο καιρός. Παραμονή Χριστουγέννων, το βραδάκι, όπως επήγαν συμπατρίδων Τεμετέ, με 4 φέτος ομάδες καλαδιστών, αφού συμμετείχαν και τα παιδάκια μας και ένας νεαρός 9χρονος λιράρης. Βγήκαμε λοιπόν στις γειτονιές των μελών μας, επισκεφτήκαμε τα σπίτια τους, κυρίως στη Νέα Σμύρνη, στον Άγιο Δημήτριο και το Παλαιό Φάληρο, γιατί πλέον με την τροποποίηση του καταστατικού μας είμαστε και Παλαιού Φαλήρου, και δώσαμε χαρά και πολλές ευχές στα μέλη μας. Και βέβαια, η ομάδα αλληλεγγύης της Ένωσής μας συγκέντρωσε ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους, τους πρόσφυγες, για πολίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες μελών και φίλων. Άλλωστε, μέρος των εσόδων από τον ετήσιο χορό και τη λαχιοφόρο αγορά μας το διαθέτουμε για τέτοιους σκοπούς κάθε φορά. Πρόσφατα, μάλιστα, μάθαμε για μια δομή για ασυνόδευτα προσφυγόπουλα που λειτουργεί στην οδό Ομήρου στη Νέα Σμύρνη. Και ξεκινάμε συγκέντρωση ειδών υγιεινής, αλλά και ρούχα και παπούτσια για αυτά τα παιδιά. Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά κάθε μέρα, 6 με 8, για όποιον θέλει να συνεισφέρει ή να ζητήσει πληροφορίες για τις δράσεις μας. Εκεί βρίσκεται πάντοτε τον επίτιμο αντιπρόεδρό μας, τον Γιώργο τον Βαφιάδη, αλλά και τον εκτελεστικό γραμματέα, τον πατέρα μου, τον Τάσο τον Χρυσοχοίδη. Και πολύ συχνά είμαστε κι εμείς βέβαια και άλλες ώρες και πρωί. Αλλά αυτό έγινε σταθερό, κάθε μέρα 6 με 8. Με τη βοήθεια πολύτιμων φίλων, φιλότιμων φροντιστηριούχων, όπως του εξαιρετικού φροντιστήριου ξένων γλωσσών Σιωτρόπου Βασιλάκη Χρυσοχοίδη, που υπήρξα και μαθήτρια, προσφέραμε για τέταρτη συνεχή χρονιά υποτροφίες δωρεάν φοίτησης σε παιδιά μελών μας που το έχουν ανάγκη. Στους φιλότιμους φίλους μας προσθέθηκε και ο κύριος Πέτρος Πλατανιώτης με το φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, ο οποίος επίσης είχε την καλοσύνη να προσφέρει υποτροφία καθώς και σημαντικές εκπτώσεις προσφέρει στα μέλη μας. Αλλά και στον Άγιο Δημήτριο υπάρχει άλλο ένα φροντιστήριο με φιλότιμους ιδιοκτήτες, το φροντιστήριο Κινίκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους αυτούς τους φιλότιμους και πολύτιμους φίλους μας. Ξεκινάμε το 2019 με τον ετήσιο χορό μας στις 3 του Μάρτου, Κυριακή μεσημέρι, και τη λαχιοφόρο μας, όπως πάντα, με πάνω από 200 δώρα, Τρίτη Κυριακή τον Απόκριο είναι. Προσφέρουμε ταξίδι στην Ιταλία, εισιτήρια για Κρήτη, εκδρομές στην Ελλάδα από το Φερέγγιο και Οικονομικό Πρακτορείο Ιάσον με τον κύριο Κουρίνο. Έχουμε δωρεπιταγές, οπτικά και πάρα πολλά δώρα. Όσοι έχετε πάρει λαχνούς, θα ξέρετε. Όσοι θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας αλλά και να βοηθήσετε το Σύλλογο, μπορείτε από σήμερα να προμηθευτείτε λαχνούς από τη γραμματεία μας αλλά και προσκλήσεις. Ετοιμάζουμε πάλι ταξίδι στο εξωτερικό. Θα δούμε, προσπαθούμε πάντα να επισκεφτόμαστε εστίες ελληνικού πολιτισμού. Πιθανότατα να επισκεφτούμε τη Ρουμανία, τη Βόρεια Θράκη και την Ανατολική Ρωμυλία. Στο μεταξύ, ετοιμάζουμε και ένα ταξίδι να εκπροσωπήσουμε την πατρίδα μας στην Ελλάδα, στην Κίνα, με τη χορευτική μας ομάδα. Ελπίζουμε να ευοδοθεί. Είμαστε πολύ περήφανοι που θα εκπροσωπήσουμε την πατρίδα μας. Ας πούμε και δύο λόγια, έτσι προτού κόψουμε την πίτα μας, για το «Το επίναντε μετέρσι πατρίδα». Υπόντι με κάποιες μικροδιαφορές αναπεριοχή, εκτός από τις καθαρά χριστιανικές παραδόσεις, το 12ήμερο αναβιώνει και αρχαία έθιμα. Έτσι διατηρείται μέχρι τις μέρες μας το έθιμο των Ομόγερων. Οι ενήλικες ερασιτέχνες ηρωποιοί φορούν τις στολές κυρίως του γιατρού, της νύφης, του τράγου και του διαβόλου και με συνοδεία λύρας και ταουλιού γυρίζουν το χωριό ή την πόλη. Οι αυτοσχέδιες παραστάσεις αμείβονται από τον κόσμο με χρήματα και φαγητό, τα οποία στη συνέχεια μοιράζονται. Οι Ομόγεροι, οι Κοντζαμάνε, διατηρούνται μέχρι σήμερα ευτυχώς σε πολλά ποντιακά χωριά, κυρίως του νομού Κοζάνης,
από ποντίους που ήρθαν στις περιοχές της Λιβεράς και της Ματσούκας. Μάλιστα, με την ένωσή μας συμμετείχατε και αρκετοί από εδώ. Ταξιδέψαμε πριν λίγα χρόνια στον ομό Κοζάνη, στον Τετράλοφο, και συμμετείχαμε όλη την ημέρα στο έθιμο αυτό το θαυμάσιο. Τα τελευταία χρόνια ταξιδεύει στον Πόντο μια ομάδα ποντίων ομόγερων από την Αθήνα, αφού ενώνεται με ντόπιους ποντιόφωνους και αναβιώνουν το έθιμο. Ο σύλλογος που το πραγματοποιεί είναι η χορευτική ομάδα του Κώστα του Αλεξανδρίδη, ενός πολύ ένθερμου ποντίου, και η λαογράφου σύζυγός του Μυροφόρα Ευσταθιάδου, η κόρη του αείμνηστου σπουδαίου μας λαογράφου Ευσταθιάδη, Στάθη, και αυτοί παρουσιάζουν το έθιμο εκεί, το αναβιώνουν αναμειγνυόμενοι και με ντόπιους. Είχαμε καλέσει τον Κώστα τον Αλεξανδρίδη πριν 2-3 χρόνια και μας είχαν παρουσιάσει το έθιμο εδώ στο σύλλογό μας. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ο αρχηγός της οικογένειας, άνδρας ή γυναίκα, εκαλαντίαζε το σπίτι. Δηλαδή, σκόρπισε διάφορους καρπούς, συνήθως λεφτοκάρε, φουντούκια δηλαδή, μέσα στο σπίτι, λέγοντας «Αμοντορούς νε αβούτα τα καλά, αέτς παναρούς νε απέσω σπίτι μου, τα ευλοίες και τα καλοσύνες». Το καταλάβατε, νομίζω. Η αλλαγή του χρόνου βρίσκει τις ποντιακές οικογένειες να κόβουν την πατροπαράδο τη Βασιλόπιτα. Με σεβασμό πάντα στα θεία, κόβουν τα πρώτα κομμάτια για τον Χριστό και την Παναγία και το τρίτο για τον Άγιο Βασίλειο, το τέταρτο για τους φτωχούς, το πέμπτο για το σπίτι και τα υπόλοιπα μοιράζονται στα μέλη της οικογένειας. Σε πολλά μέρη, στο μέρη που ήταν ο παππούς μου, έκοβαν, αγρότες ήταν, και δίναν πολύ σημασία στη δουλειά, έκοβαν και για την δουλειά, να πάει καλά η δουλειά δηλαδή. Ο αρχηγός της οικογένειας, μετά το κόψιμο της Βασιλόπιτας, παίρνει στα χέρια του ένα πιάτο με 7 ζευγάρια λευτοκαριών, φουντουκιών, και ένα μονό, και ρίχνοντάς το στον αέρα, λέει 3 φορές: «Εφέκαμε την κακοχρονία και σέβαμε συγκαλοχρονία. Φύγαμε από τον κακό χρόνο και μπήκαμε στο καλό. Αμήν», λέω κι εγώ. Τα λευτοκάρε που ρούζνε, που πέφτουν πίσω στο πιάτο, είναι τα τυχερά. Επίσης, ένα άλλο έθιμο που γινόταν σε όλο τον Πόντο ήταν το καλαντόνερο. Γυναίκες πήγαιναν δώρα στην βρύση του χωριού ή στο ποτάμι για να πάρουν το καλαντόνερο. Από παλιά οι δικοί μας έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στο νερό. Καλαντόνερο ονομαζόταν το πρώτο νερό που έπαιρναν τα μεσάνυχτα της πρωτοχρονιάς από τη βρύση, την πηγή ή το πηγάδι, από όπου προμηθευόταν το πόσιμο νερό. Τις λήψεις του καλαντόνερου προηγούνταν το καλαντίασμα της βρύσης. Δηλαδή, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, τοποθετούσαν κοντά στο πεγά, στη βρύση, διάφορα δώρα, όπως σκληρούς καρπούς, λεφτοκάρε, καρύδες, σίκα, στάρι, γλυκά, μήλα, κυδόνια, λέγοντας την ευχή «Κάλαντα και καλός καιρός, πάντα και του χρόνου». Αυτή που έπαιρνε το νερό, μέχρι να το πάει στο σπίτι, δεν κοιτούσε πίσω της, ούτε μιλούσε σε κανένα. Έπινε όλη η οικογένεια από λίγο και ράδιζαν το σπίτι, την αυλή, τις αποθήκες, τα ζώα και τα χωράφια. Το βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς, στα σπίτια ήταν συγκεντρωμένα όλα τα μέλη της οικογένειας, ή και συγγενικά ή και φιλικά πρόσωπα. Το τραπέζι το έστρωνε η νύφη, και αν δεν υπήρχε, η πρωτοχώρη, και ο αρχηγός της οικογένειας έδινε φιλοδόρημα. Ποδαρικό στα σπίτια των ποντίων, τη μέρα της πρωτοχρονιάς, έβαζαν να κάνουν τα παιδιά ως δείγμα καλοτυχίας για τη νέα χρονιά. Το 12ήμερο στον Πόντο τελειώνει με τη γιορτή των φώτων. Σύμφωνα με την παράδοση των ποντίων, τη μέρα που αγιάζουν τα ύδατα, σταματούν να τριγυρίζουν μες στη νύχτα και να πειράζουν τους ανθρώπους οι καλυκάντζαροι, τα πιζιλά. Επίσης, μνημόνευαν σε πολλά μέρη τους νεκρούς τους, ανάβοντας από ένα κερί στη μνήμη τους. Στην τραπεζούντα, όπως μας περιγράφει και ο σπουδαίος ο Δημήτρης Ψαφάς, που ήταν τραπεζούντιος, γίνονταν πολύ μεγάλη γιορτή και βουτούσαν να πιάσουν το σταυρό. Στην τραπεζούντα, προστάτης ήταν ο Άγιος Ευγένιος, που είναι και προστάτης του δικού μας συλλόγου. Ο Άγιος Ευγένιος, που γεννήθηκε το 392, που ερχόταν από μια πλούσια αριστοκρατική οικογένεια και μπορούσε να επιλέξει τον εύκολο δρόμο, αφού ήταν από πλούσια οικογένεια. Εκείνος όμως ασπάστηκε τον χριστιανισμό και επέλεξε το μαρτύριο για την πίστη του στον Χριστό. Να μην σας κουράσω όμως άλλο, να προχωρήσουμε στην κοπή της Βασιλόπιτας, την οποία, όπως όλοι ξέρετε, νομίζω, έτσι καθιερώθηκε από τον σπουδαίο τον Άγιο Βασίλειο τον Μέγα, τον Άγιο Βασίλειο που γεννήθηκε στην Νεοκεσάρια του Πόντου το 329 και στη συνέχεια μεγάλωσε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Ήταν ένας πανέξυπνος και πολύ φιλομαθής άνθρωπος. Σπούδασε ό,τι επιστήμες μπορούσε κανείς να σπουδάσει στην εποχή εκείνη, στην Αθήνα και σε άλλα μέρη. Γύρισε στην πατρίδα του και επέλεξε τον μοναχικό βίο και ήταν υπόδειγμα μοναχού. Όμως οι ικανότητές του και η αγιοσύνη του τον έφεραν να γίνει επίσκοπος
της Κεσαρίας. Εκεί λοιπόν ως επίσκοπος, όταν πήγε κάποιος αντιπρόσωπος από τους Ρωμαίους και μάζεψε υποχρέωση τους ανθρώπους για φόρο να δώσουν ό,τι πολύτιμο είχαν, χρυσά νομίσματα, κοσμήματα, τα πάντα, με την ευστροφία του, μας λέει παράδοση, κατάφερε να τα πάρει πίσω και θέλοντας να τα επιστρέψει, επειδή δεν ήξερε ο καθένας τι είχε δώσει, προσευχήθηκε στον Χριστό και του είπε να φτιάξει μικρές πιτούλες και να βάλει μέσα, ζυμώνοντας, να βάλει μέσα διάφορα πολύτιμα αντικείμενα. Και έτσι τα μοίρασε στο πίμνιο. Από τότε λοιπόν καθιερώθηκε και η κοπή της Βασιλόπιτας. Ας προχωρήσουμε λοιπόν τώρα να κόψουμε τη Βασιλόπιτά μας. Θέλω να κόψω το πρώτο κομμάτι για τον Χριστό και την Παναγία μας. Να σταυρώσω και τη δίτα. Να έχει όλο τον κόσμο υπό την προστασία μας, εμάς Παναμία να σπάλ. Και το δεύτερο κομμάτι θα το κόψω για τον απανταχού ποντιακό ελληνισμό με την ευχή να μακροημερεύει, να υποστηρίζει την πατρίδα μας και να μην ξεχνάει τις ρίζες του. Όποτε ταξιδεύουμε στο εξωτερικό μας συγκινεί πάρα πολύ ο ποντιακός ελληνισμός. Είναι πολύ σπουδαίο που δεν ξεχνάνε οι άνθρωποι αυτοί. Το επόμενο κομμάτι θα το κόψω για το σύλλογό μας. Με την ευχή να μακροημερεύει, να μεγαλώνει και η μεγάλη αγκαλιά ακόμα μεγαλύτερη να γίνεται και να έχει τη δυνατότητα να βοηθάει όσο μπορεί. Θα κόψω και ένα κομμάτι για το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν έχω κόψω για όλους, πολλοί είμαι. Τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αντιπρόεδρό μας τον Σίμω τον Σπυριάδη, τον ταμεία μας τον Γιώργο τον Χαραλαμπίδη, η παλιά φρουρά, αλλά και για τα νέα παιδιά, την γραμματέα μας, την Έλενα την Τζιμαχίδου, τον Γερβάσιο τον Κατσότη, τον έφορο των γλώσσεών μας, τον Χρήστο τον Καζαντζίδη, τον βοηθό ταμεία, αλλά και υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, και τη Λίζα της Αυσαρίδου, την ειδική γραμματέα μας για το Διοικητικό Συμβούλιο. Τους ευχαριστώ όλους που είμαστε τόσο αγαπημένοι και δουλεύουμε τόσο όμορφα μαζί. Στο σημείο αυτό να καλέσω τον Δήμαρχό μας, τον Δημοτικό μας Άρχοντα, να κόψει ένα κομμάτι και να μας πει τις ευχές του. Να σας καλωσορίσω κι εγώ, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, να ευχαριστήσω την Πρόεδρο για την πρόσκληση και για να τη συγχαρώ για όλες τις δραστηριότητες και τις πολιτιστικές και τις κοινωνικές, όπως ακούσαμε ήταν πάρα πολλές. Να ξέρετε ότι ο Δήμος είναι και θα είναι αρρωγός σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Να ευχηθώ λοιπόν καλή χρονιά με υγεία σε εσάς, τις οικογένειές σας, και καλές επιτυχίες σε όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου σας. Εγώ αυτό το κομμάτι που θα χωρίσω θα το αφιερώσω στον επίτιμο Αντιπρόεδρο, στον κύριο Βαφιάδη. Για να μην θεωρηθεί ότι έχει κάποιο υπενιγμό όλη αυτή η ιστορία, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους δημοτικούς άρχοντες που παρευρίσκονται εδώ μαζί με το κομμάτι που θα το αφιερώσουν κάπου να αναφέρουν και το όνομα του κυρίου Βαφιάδη. Να μην το χρεωθώ δηλαδή εγώ ότι έκανα αυτή την επιλογή. Είναι μια επιλογή τουλάχιστον της δικιάς μας της παράταξης. Και θα παρακαλέσω όλους, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά, ας πούμε, βρίσκεται σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Δεν υπάρχει εκδήλωση του Συλλόγου που να μην βρίσκεται. Το κάνει με μεγάλη αγάπη, αγαπάει το Σύλλογο και θέλουμε και εμείς αυτή τη στιγμή να του αφιερώσουμε την τιμή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Με πρόλαβε ο Δήμαρχος, γιατί αφού κάλεσε εκείνον, ήθελα να αφιερώσω, έχουμε τρεις επίτιμους και πολύ αγαπημένους. Ο πρώτος είναι ο επίτιμος αντιπρόεδρος, ο κ. Γιώργος Βαφιάδης. Η δεύτερη είναι η επίτιμη γραμματέας μας, η κυρία Ειρήνη Παπουλίδου, η οποία επίσης είναι εκεί πιστά
όλα αυτά τα χρόνια. Και ο Τρίστος είναι ο επίτυπος έφορός μας, ο κύριος Γιώργος Καζαντζίδης, ο οποίος επίσης είναι στρατιώτης εκεί πάρα πολλά χρόνια. Ακόμα, θέλω να κόψω... Να το αφιερώσω και στους τρεις. Και στον κύριο Βαφιάρη και στην κυρία Παπουλίδου και στον κύριο... και στον κύριο Καζαντζίδη. Να είστε καλά λοιπόν και καλή χρονιά. Θέλω επίσης να κόψω και ένα κομμάτι για την ομάδα της δραπτικής μας, για την οποία σας είπα το οφείλουμε σε ένα πολύ αγαπημένο μέλος μας, μια σπουδαία μοδίστρα, την κυρία Δέσποινα Φωτιάδου. Δώστε στη Δέσποινα παιδιά από τον Άννα. Η οποία φιλοκλήθως βέβαια έτσι να διδάσκει πώς θα γίνουμε νοικοκυρές. Λίγο δύσκολο, αλλά προσπαθούμε. Ένα κομμάτι ακόμα να κόψω για τον Γιώργο τον Χρυσοχοίδη, συνωνυμία είναι, δεν είναι συγγενής μου δυστυχώς. Ο Γιώργος ο Χρυσοχοίδης, εκλεκτό μέλος μας, ο δάσκαλός μας στην ομάδα νους δημιουργίας και έμπνευσης, ο οποίος έρχεται από τον Κορυδαλό φιλοκερδός για δεύτερη συνεχή χρονιά και μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Δώστε, είναι εδώ ο Γιώργος, είναι εδώ, τον είδα, είναι εδώ, ναι. Για σήκω Γιώργο να σε δούμε, πού είσαι, εδώ είναι ο Γιώργος. Νάτος, εκεί είναι. Να σε καλά Γιώργο. Και ένα τρίτο κομμάτι για τη δασκάλος μας της ιστορίας τέχνης που συνεχίζει τις δράσεις της, όπως σας είπα, την κυρία Ελένη Λαζαρίδου, επίσης εκλεκτό για το μέλλον μας. Δώστε και στην Ελένη, παιδιά, το κομμάτι. Δώστε, εδώ. Έτσι. Και τέλος για το δάσκαλό μας, τον ένα από τους τρεις δασκάλους μας, ο οποίος επί 15 τουλάχιστον χρόνια είναι εκεί και αγαπάει τα παιδιά μας, ο Παναγιώτης ο Μιστακόπουλος. Λοιπόν, επειδή είστε πολλοί εκπρόσωποι εδώ και βιάζεστε από ό,τι μου είπατε να πάτε στο Μήλωνα, θα ήθελα να παρακαλέσω να έρθει ένας εκπρόσωπος από κάθε παράταξη, έτσι χάρη συντομίας για να σας απελευθερώσουμε. Να καλέσουμε δηλαδή τον κύριο Γιώργο Κουτελάκη, που είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχος της πόλης μας. Α, δεν είπα, όποιος κερδίσει λοιπόν το φλουρί, τι δώρο έχει. Λοιπόν, έχει να πάρει ένα πάρα πολύ όμορφο, ασημένιο, χειροποίητο κόσμημα, το οποίο είναι γούρι, αλλά φοριέται και στο λαιμό, μπορεί να φορεθεί με αλυσίδα. Είναι μυκηναϊκό σύμβολο και έχει κατασκευαστεί διαχειρός της εξαιρετικής καλλιτέχνηδας, της κυρίας Άννας Κόλτσου, που μας τιμά, είναι μέλος μας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άννα, σήκω να σε δούμε, σε παρακαλώ. Εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο. Κυρία Άννα, την επόμενη φορά να κάνει κάτι ποντιακό και όχι μόνο μυκηναϊκό. Κυρία Άννα, γιατί ξέρω ότι κάνετε καταπληκτικά. Καλημέρα και από μένα, χρόνια πολλά. Εύχομαι μια καλή χρονιά. Εγώ θέλω να ακολουθήσω αυτό που είπε ο Δήμαρχος, την οφειλόμενη τιμή όλης της πόλης, θα έλεγα, στον Γιώργο τον Βασιλιάδη, και θέλω να σημειώσω έμπρακτα και να καταθέσω σε όλους σας την τεράστια συμβολή του την εποχή που ήμουν Δήμαρχος μαζί με τον τότε Πρόεδρο, η έμπρακτη αναγνώριση της ανέγερσης του μνημείου της ποντιακής γενεοκτονίας στην υλοποίηση του οποίου έχει αποφασιστική συμβολή. Δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά θεωρώ ότι ο Μάιος είναι ένας ιδιαίτερος μήνας. Πολύ σημαντικός. Όχι για μας, για την εκλογές, για τον ποντιακό ελληνισμό. Γιατί 19 Μαΐου είναι η συμπλήρωση των 100 ετών της μικρασιατικής γενοκτονίας. Και αυτό που, σε αυτό που έχω να συμβάλλω εγώ, και η δική μας πλευρά και η δική μας παράταξη, και ελπίζω να μπολιάσει και τη σκέψη των άλλων παρατάξεων, είναι να κηρύξουμε το 2019 για την πόλη μας. Την πόλη που εκπροσωπεί τις από εκεί πατρίδες, ως έτος τιμής στη γενεοκτονία και μνήμης στη γενεοκτονία του μικρασιατικού, του ποντιακού ελληνισμού, και να την τιμήσουμε με τις οφειλόμενες και απαιτούμενες εκδηλώσεις τιμής σε αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός, και σε τρία χρόνια έρχεται η εκατονταετία της μνήμης της μικροασιατικής καταστροφής. Αυτά τα γεγονότα είναι γεγονότα του DNA της πόλης.
αυτά αποτελούν την πόλη. Και εμείς ως η πολιτική αυτή, και νομίζω ότι είναι απολύτως μόνος περιβλήματος, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, γιατί είναι σαν να χάνουμε τη μισή ψυχή αυτής της πόλης. Γιατί η μισή της είναι εδώ και η μισή της είναι απέναντι στις πατρίδες του Πόντου και της Μικρασίας. Να είστε καλά, καλή χρονιά σε εσάς και τα παιδιά σας. Εγώ θα κόψω το κομμάτι σε αυτό που είπα. Στο Γιώργο βεβαίως, ακολουθώντας τον Δήμαρχο και στην μνημοσύνη και στη μνήμη των σφαγγέντων, εκτελεσέντων και απολεσέντων ποντίων του 1919. Να καλέσω τον εκπρόσωπο της Δημάρχου Αγίου Δημητρίου της κυρίας Ανδρούτσου, τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Άγγελο Γαβαλά. Εδώ. Κυρία Ανδρούτσου, έχει πάρα πολλές πίτες και στο Δήμαρχο Αγίου Δημητρίου, οπότε... Να σου πω κάτι. Ευτυχώς που έχει βασιλόπιτα, γιατί όπου πάμε... Έχουνε καίει. Γιώργο, κάποτε μας το είπες και το κράτησα. Παραδοσιακή. Καλημέρα και από μένα. Εύχομαι καλή χρονιά. Με υγεία, πρόοδο, ευημερία, δημιουργία και να ευχηθώ στην Πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο πάντα επιτυχίες στο τεράστιο έργο το οποίο επιτελείτε, καλλιεργείτε τον πολιτισμό και εγώ έχω να κάνω και να δηλώσω ότι κερδίσατε τη γυναίκα μου, αν και εγώ είμαι Κυκλαδή της νησιώτης, η γυναίκα μου αγαπάει τόσο πολύ τον Πόντο που έχει γίνει μέλος του Πόντου στην χορευτική ομάδα και αυτό με κάνει να είμαι κοντά σας και σας έχω αγαπήσει και εγώ. Ευχαριστώ πολύ και κάθε επιτυχία. Πραγματικά, η κυρία Χριστίνα Γαβαλά είναι πολλά χρόνια στην χορευτική μας ομάδα. Πρόσφατα έραψε και δική της ποδιακή τραπεζουδιακή χορευσιά. Μας τιμά ιδιαίτερα αυτό. Όπως και ο Κωνσταντίνος Αποκτήρης, ο δημοτικός σύμβουλος και δάσκαλος από τον Άγιο Δημήτριο, είναι στη χορευτική μας ομάδα εδώ και χρόνια. Μας τιμά πάρα πολύ αυτό. Να ρωτήσω τώρα από το Δήμο Νέα Σμύρνη, εκπρόσωποι άλλων παρατάξεων, είναι εδώ κάποιο εκπρόσωπο παρατάξεων για να έρθει. Ελάτε κύριε Λαρίση, ελάτε. Μου ζητήσατε να είμαι σύντομη, γι' αυτό έτσι είπα να μην καλέσουμε όλου, αν και θα του ονοματίσουμε βέβαια. Καλή χρονιά και από εμά. Εμεί είμαστε μια νέα παγίδα παράδειξη στην πόλη. Πολύ γρήγορα απλά να σα πω ότι. Αυτές οι εκδηλώσεις για μας δεν είναι εκδηλώσεις στεναχώριας, η μνήμη χαρά μας παίρνει. Γιατί όπως όλες οι χώρες αυτή τη στιγμή των Βαλκανίων ψάχνουν να βρουν τον πολιτισμό τους, οι πρόγονοι μας τον φέρανε στον κόρφο τους διωγμένοι. Άλλος έφερνε ένα φαβητάρι, άλλος μια εικόνα, άλλος μια χωρεσιά. Και αυτό το αποτέλεσμα έχει εξελιχθεί και είναι εδώ σήμερα όλοι μας που μνημονεύουμε αυτόν τον πολιτισμό. Γι' αυτό λοιπόν εμείς χαιρόμαστε και ελπίζουμε για καλύτερα πράγματα. Να κόψω το κομμάτι στο χορευτικό συγκρότημα και στα παιδιά που, και τους μεγαλύτερους που τηρούν και συνεχίζουν αυτόν τον πολιτισμό. Λοιπόν, παράληψή μου, ξέχασα να κόψω και ένα κομμάτι για αυτά τα εξαιρετικά παιδιά που μας στηρίζουν με τα ταούλια τους για τους μουσικούς μας. Για τον Γιάννη Φωτιάδη, τον Περικλή τον Κατσότη, τον Γιάννη τον Καζατζίδη, Γιάννη Ελεσίνα τον Καναλάς, τον Παναγιώτη τον Καζατζίδη, τον Γιώργο τον Σαξαρίδη και όλα τα μικρά παιδιά που μαθαίνουν τώρα λίρα και νταούλη. Πραγματικά μας κάνουν να είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και έτσι να νιώθουμε ότι αυτό το έργο ζωής έχει πραγματικά έτσι λόγο ύπαρξης. Θέλω να φωνάξω τώρα την κυρία Παπαδοπούλου, που είναι από την εστία της Νέας Σμύρνης. Είναι έφορος μουσείων και πραγματικά κάνει μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά σε αυτό το θεματοφύλακα των παραδόσεων, το κόσμημα της Νέας Σμύρνης, την εστία της Νέας Σμύρνης. Ελάτε κυρία Παπαδοπούλου και με τιμά, με την αγάπη και τη φιλία της. Αγαπητά αδέλφια μας, πότε. Έδευεν η κακοχρονία και έρθεν η καλοχρονία. Να είσαστε πάντοτε γεροί, δυνατοί, σαν την κυρία Χρυσοχοίδου,
και να είστε πάντοτε αυτό που δηλώνετε, τραντέλληνες. Όχι απλώς Έλληνες, τραντέλληνες. Ο κύριος Κούπας είναι εδώ νομίζω, δεν είναι. Δεν είναι ο κύριος Κούπας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα. Ελάτε κορίτσια εδώ να βοηθήσετε. Λοιπόν, να κόψουμε, να καλέσουμε καταρχήν, βέβαια, την πρόεδρο της Ηλιακτίδας, την κυρία Κασημέρη. Αλίμονο, είναι ένας τόσο σημαντικός σύλλογος. Πραγματικά μας συγκινεί πάρα πολύ με το έργο που επιταλεί. Έχουμε επισκεφθεί πολλές φορές το χώρο τους και τον καινούριο χώρο τους. Ελπίζουμε να βοηθήσει να γίνεται καλύτερο το έργο τους και έχουμε γνωρίσει τα παιδάκια αυτά που πραγματικά έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη από συμπαράσταση. Πριν σας πω τίποτα άλλο, τυράννια και τα μάτια σας. Είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος, κάνουμε μια όμορφη συνεργασία. Η Ράνια είναι η σιωπηρή δύναμη. Προσέξτε τη Ράνια, γιατί όλα αυτά τα επιτεύγματα οφείλονται εδώ στην εξουσία που λέμε. Ράνια μου, η ομαδική δουλειά πρέπει να έχει κάποιον αρχηγό και εσύ τα κατάφερες. Σας εύχομαι χρόνια πολλά από καρδιάς. Να είστε καλά, τίποτα άλλο θα σας ευχηθώ εγώ. Και να είμαστε όλοι του χρόνου εδώ, όλοι μαζί. Αφήστε τα κόμματα, αφήστε τις παρατάξεις, όλοι τρέχουν και ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους. Εμάς δεν μας στήριξε κανείς. Αγωνιζόμαστε μόνοι μας. Άνθρωποι σαν τη Ράνια έρχονται και μας δίνουν κουράγιο να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που είμαι σήμερα εδώ και του χρόνου ακόμη καλύτερα. Θα το κόψω κατάρρος στα παιδιά της Ηλιακτίδας και για τη συμπαράσταση που μας δείχνουν όλοι εσείς. Να έχουμε τη βοήθεια του Θεού τώρα. Να καλέσουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου μας, τον κύριο Τσιάπη, να έρθει κοντά μας. Θα κάνω. Στα κομμάτια που θα μοιράσουμε σε λίγο, έτσι σε όλους, έχουμε ένα υπέροχο δώρο, πέρα από ένα πολύ όμορφο γούρι, που μας το έχει κάνει η δώρο από τα φρουφρούδια, το μέλος μας, η Αναστασία. Θέλω να σας δείξω... Αυτό είναι ένας χειροποίητος χαρτοκόπτης, ασήμι και επιχρυσωμένος. Είναι ειδικά φτιαγμένο από την κυρία Άννα Κόλτσιου, που μας έφτιαξε και το γούρι. Γράφει «Ένωση ποντίων η Μαύρη Θάλασσα», είναι χαραγμένο, 2019. Έχει το σημείο του Σταυρού και ένα έτσι πολύ ωραίο σύμβολο του χριστιανισμού, την Άμπελο. Το κερδίζει αυτό όποιος τύχει μετά το φλουρί. Και το γούρι. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά και από μένα. Να δώσω τα συγχαρητήρια όμως στην Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για όλα αυτά τα οποία κάνει και εύχομαι την φετινή χρονιά να γίνουν περισσότερα. Να μην σας κουράσω, να κόψω το κομμάτι μου για τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα τα οποία έχουν φύγει στο εξωτερικό και είναι πάρα πολλά, είναι πάνω από 500.000, με την ευχή να γυρίσουν γρήγορα κοντά μας. Να είστε καλά. Αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους για την παρουσία σας, να κόψουμε ένα κομμάτι κορίτσια, θα με βοηθήσετε να τα μοιράσουμε. Για τους φίλους μας τους υπηρώτες που εκπροσωπούνται από την πρόεδρό τους, την κυρία Κλέρη Δελιγιάννη, η οποία είναι και υπεύθυνη τύπου του Δήμου Νέας Μύρης και για πολλά χρόνια δημοτική σύμβουλος και αντιδήμαρχος. Πραγματικά είναι πάρα πολύ αγαστή η συνεργασία μας με το Σύλλογο Υπηρωτών. Κλέρη μου, να είσαι καλά, γερή και να μακροημερεύει ο σύλλογός σας. Λοιπόν, να κόψουμε επίσης ένα κομμάτι για την Δημοτική Σύμβουλο, για τον μάλλον αντιδήμαρχος, είναι εδώ, ο κύριος Δημάκης, βεβαίως. Ο κύριος Δημάκης, επί χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος, είναι εδώ και μας θυμάμαι την αγάπη
και τη φιλία του για τον κύριο Δημάκη. Εδώ, παρακαλώ. Για την κυρία Νόρα Γαλανοπούλου, για πολλά χρόνια επίσης δημοτική σύμβουλο και φίλη του συλλόγου μας. Για τον Θοδωρή τον Καστόρη, επίσης πρώην αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο. Για τον κύριο Άγγελο Σουρβίνο, επίσης πρώην αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο. Να είστε καλά κι εσείς. Για την κυρία Κατερίνα Κουτεντέ, επίσης πρώην αντιδήμαρχο και δημοτική σύμβουλο. Έλατε. Για τον κύριο Τερζόπουλο, επίσης δημοτικό σύμβουλο και ποδιακής καταγωγής. Κάποιος δεν πρέπει να έχουν προλάβει εδώ να σας γράψουν, νομίζω, τα παιδιά, εδώ που έγραφαν. Να πω ότι έχουμε επίσης κοντά μας το Σύλλογο Κατοίκων Αμφιθέας, Σοφία Μπεφών. Κυρία Μάρθα Γεωργιάδου είναι εδώ και προσωπεί το Σύλλογο. Δώστε παιδιά στην κυρία Γεωργιάδου. Στο Παλαιό Φάληρο είναι ο Σύλλογος αυτός. Λοιπόν, επίσης έχουμε κοντά μας από τους φίλους μας τους Συμβρίους, εδώ, ο κύριος Σακάτης είναι κοντά μας, ο κύριος Κολιός, δώστε και για τους φίλους μας τους Συμβρίους ένα κομμάτι. Και από το Σύλλογο Τενεδίων είναι κάποιος, νομίζω, εδώ, νομίζω ότι είναι εκπρόσωπος, ναι. Ο πρόεδρος είναι, συγγνώμη, εδώ δεν σας έχουν γράψει. Πώς είναι, ο κύριος Κάλφα, συγγνώμη κύριε Κάλφα. Καλά. Ναι, ο κύριος Γιατζίδης. Ναι, προσπαθώ. Κόλλησε το μυαλό μου το σήμερα, λέω. Ναι. Παιδιά, γερνάμε και κολλάει το μυαλό. Βεβαίως, είναι εδώ η κυρία Καρδιοφίλη, η αντιδήμαρχος και πολλά χρόνια δημοτική σύμβουλος για την κυρία Καρδιοφίλη. Ο κύριος Συρίγος, για τον κύριο Συρίγο, επίσης επί πολλά χρόνια αντιδήμαρχος νεολαίας, αθλητισμού κλπ. Ο κύριος Νάσος Αθανασίου, ο οποίος είναι και μέλος μας. Ναι, Νάσο μου εκεί, δεν σε είδα. Ο κύριος Ζαβός, επίσης, κόφτε και ο δημοτικός. Ναι, είναι εδώ. Ο Νάσος κέρδισε το φλουρί. Δώστε το γούρι στο Νάσο. Είδες, εμείς από τους τελευταίους και τυχερόμαστε. Εδώ, αυτό είναι το γούρι, το ασημένιο το γούρι. Να είσαι γερός, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να σου πω. Ναι. Λοιπόν, τον κύριο Γιατζίδη είπαμε, τον κύριο Ζαβό, δεν δώσατε στον κύριο Ζαβό, βεβαίως, για τον κύριο Ζαβό, επίσης δημοτικό σύμβουλο. Βοηθήστε με αν έχω ξεχάσει κάποιον από τους δημοτικούς. Ναι, είπα πρώτα να πω τους δημοτικούς συμβούλους, βεβαίως, έχουμε και συλλόγους ακόμα, βεβαίως. Για το Σύλλογο των Λοακαρνάνων, ο Αχελός, έναν νεοσύστατο σύλλογο, ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Φερεντίνος, είναι εδώ, ναι. Επίσης, να κόψουμε και για το Σκολιά, εδώ που μας φιλοξενούν με πολύ αγάπη, ο κύριος Κλαδάκης, ο διευθυντής, είναι εδώ με πολύ αγάπη. Μας περιβάλλουν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι το τρίτο σπίτι μας εδώ, πραγματικά. Λοιπόν, έχουμε εδώ και πολλούς υποψηφίους. Έχουμε την κυρία Γιλίδου όμως, που είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ποιότητας Ζωής. Έτσι, εδώ, παιδιά, τα κομμάτια. Αυτά, τα κομμένα. Έχουμε την πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών Ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπόν σύγχρονο μέσο, την κυρία Ριέρα Χρυσού. Και το NSTV εδώ με τον Δημήτρη τον Πετρόπουλο. Σας ευχαριστούμε που καλύπτω την εκδήλωσή μας. Είναι επίσης ο κύριος Γρηγοράκης, τον είπαμε, τον κύριο Γρηγοράκη. Νομίζω πως όχι, ο δημοτικός σύμβουλος ο κύριος Μανώλης Γρηγοράκης. Παρακαλώ.
κύριος Γρηγοράκης έφυγε. Ήταν εδώ, τον είδα. Κύριος Γρηγοράκης έφυγε. Επίσης και ένα κομμάτι, ο κύριος Ιγνατιάδης τα κατάφερε και ήρθε. Πολλά ευχαριστούμε. Ο κύριος Ιγνατιάδης, εκλεκτό μέλος μας και πρόεδρος σε δύο φιλανθρωπικά σωματεία, που βοηθάει πάρα πολλές οικογένειες, παρότι ήταν ασθενής, μας θυμά πάρα πολύ. Για τον κύριο Θόδωρο τον Ιγνατιάδη, παρακαλώ. Κομμάτι. Εκεί. Ποιος είναι? Α, με συγχωρείτε. Από το σωματείο την Ήριδα, βέβαια. Πώς είναι? Κύριε Ρουσόπουλε, δεν είχα την τύχη να σας γνωρίσω. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε. Για τον κύριο Ρουσόπουλε, από την Ήριδα. Είναι ένα πολύ σημαντικό αθλητικό σωματείο της περιοχής μας, βεβαίως. Έτσι, αγαπάμε τον αθλητισμό και τον στηρίζουμε. Λοιπόν, εάν έχω ξεχάσει κάποιον από εκπροσώπους φορέων, παρακαλώ, συγχωρέστε με, πέστε μου αν είναι κάποιος άλλος. Λοιπόν, η χορευτική μας ομάδα είναι έτοιμη για να ολοκληρώσουμε. Να πάρετε και ένα τσιπουράκι, ένα κρασάκι όσοι θέλετε. Και είπαμε, όποιος και πετύχει το φλουρί, έχουμε αυτό τον υπέροχο χαρτοκόπτη, όπως και εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο της κυρίας Βασίλογλου, της Αναστασίας από τα Φλουρούδια. Έτσι, δεν έχουμε ξεχάσει κάποιον, νομίζω. Α, λοιπόν, έχουμε και επίσης δύο πολύ αγαπημένους συλλόγους εδώ. Χίλια συγγνώμη, Κώστα, ο Κώστας Ανδρονικίδης, ο φίλος μας, είναι αντιπρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου Δραπετσόνας και Κερατσινίου Πειραιός, ο παλαιότερος ποντιακός σύλλογος στην Ελλάδα. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κάνει και πολλές δράσεις μαζί. Να είσαι καλά, βεβαίως, βεβαίως. Γεια σας και από μένα, καλή χρονιά, πιστεύουμε. Να έχουμε υγεία, αγάπη και ειρήνη και κυριότερο απ' όλα και να έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας. Εύχομαι την κυρία Χρυσοχοίδου να εκτελέσει το έργο της και να την βοηθάτε κι εσείς όλοι, γιατί μόλις δεν μπορεί να κάνει τίποτα και να φτιάξετε και ένα κτίριο δικό σας για να στεγάζεστε. Να βοηθήσει ο Δήμος, το κράτος, για να μην πηγαίνει από εδώ και εκεί. Από το στόμα σου και στον Δημάρχου το αυτή. Εμείς φτάμε πολλά οικονομία, όμως ό,τι μπορούμε φτάμε. Άλλος ένας αγαπημένος σύλλογος είναι κοντά μας ο καλλιτεχνικός οργανισμός Ποντίων Αθηνών. Ο Ηλίας είναι ο Ιορδανόπουλος εδώ. Επίσης είναι ο Γιώργος, δεν είναι και ο Γιώργος εδώ. Δώστε και ένα κομμάτι για τον κόμμα, παρακαλώ. Ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον. Έχουμε, είπαμε, κοντά μας και πολλούς υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους και δημοτικούς συμβούλους. Έτσι θα μας συγχωρήσετε. Χάρη έτσι οι συντομίες. Πάμε λοιπόν τώρα ένα μικρό πρόγραμμα της χορευτικής μας ομάδας. Θα παίξω και στο τέλος τα παιδιά όποιος θέλει να χορέψει. Το απόγευμα βέβαια έχουμε κανονικά τις πρόβες μας. Το λέω για όσους συμμετέχουν. Λοιπόν, καλή χρονιά. Πάμε με χορό. Να πάρουμε σήμερα. Ψάξτε τα κομμάτια σας. Επίσης ευχαριστούμε τον Χριστόφορο τον Λεβασόπουλο που είναι εδώ και προσφέρει πολύ ωραία υγιεινά ροφήματα πρωτεϊνούχα. Μπορείτε να κεραστείτε όσοι θέλετε. Thank you.
από το δυτικό πόντο Τέρς που θα πει ανάποδα, από την τραπεζούντα Τριγώνα και από την περιοχή ειδικά της Ματσούκας, Τριγώνα Ματσούκα.
Μάξιμου Πόντου, στην περιοχή του Ακτσαπάτ, στα πλάτανα δηλαδή της Τραπεζούντας, που υπήρχε την καλύτερη πόλη χορευτές. Να μας χορέψουν πρώτα το Ακτσαπάτ, αυτό το ήρωμο, χορευτικό τελετουργικό. Και στη συνέχεια να μας πάνε πιο δίπλα στο ποταμό Σέρα, για να μας χορέψουν το δυναμικό, πλήθιο χορό, Σέρα. 3.000 χρόνια πολιτισμού δεν κατάφεραν να σβηστούν από τους θήτες μας. Αντέχουμε, κρατάμε. Όσο κουβαλάμε τέτοιο πολιτισμό, η Ελλάδα μας, όσο κι αν προσπαθούν, δεν θα τη σβήσουν το χάρι. Πάμε! Thank you.
του κερασούντα. Όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε, είναι εύκολο. Άλλωστε, για να χορέψουμε και λίγο. Αμέσως τώρα θα σας μοιράσουμε και την πίτα. Πάμε λοιπόν, κερασούντα οικονομάλ. Γιάννης Καζαντζίδης, Γιώργος Σαρσαρίδης. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.